έχετε κάνει με τόσο κόπο κάποιους πίνακες. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε θέμα στο επόμενο, στο τέλος της εκπομπής. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ζήτηση. Όχι, να το κάνουμε, να το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε οι πίνακες λιγάκι... είναι βασικά για το πώς πάει η πανδημία από την άποψη του. Κύριε Κούκα, κύριε Ευθυμίου, μπορούμε να του δείξουμε. Και τα οικονομικά στοιχεία είναι πάρα πολύ. Είναι σημαντικότατο, γι' αυτό είπα. Αλλά τουλάχιστον να δείξουμε τα οικονομικά δεδομένα. Όχι και του άλλου, δεν πειράζει. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Είναι πολύ για να του αναλύσουμε. Για την πανδημία. Ωραία. Λοιπόν, να το αφήσουμε για μια άλλη φορά. Εσείς ξέρετε, να μείνουμε μόνο σε τρεις πίνακες. Ναι. Τρεις πίνακες που είναι, ο ένας είναι το income per capita, real GDP per capita. Δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που δείχνουν το πώς έπεσε η κατακεφαλή ΑΕΠ, το κατακεφαλή πραγματικό ΑΕΠ σε μια σειρά χώρες και πώς αυξήθηκε ή μειώθηκε αντίστοιχα το εισόδημα κατακεφαλή. Να με συγχωρήσετε πάλι. Μια ερώτηση με ένα ναι, με ένα όχι. Ναι, ναι. Έτσι. Για τον κύριο Καζάκη εδώ πέρα μια ερώτηση. Περίμενε μια τέτοια κίνηση από τους Ρώσους ο κύριος Καζάκης. Ναι, ένα, την περίμενα. Την περίμενατε. Okay. Ναι. Το είχαμε συζητήσει και τότε που είχε γίνει ο πόλεμος όταν ξεκίνησε. Θυμάσαι, ήταν το συζητάγαμε ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, αυτό λοιπόν. Αυτός λοιπόν, τι έχει ενδιαφέρον αυτός ο πίνακας. Πρώτον δείχνει το πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλή, η κόκκινη γραμμή, έτσι, πώς έπεσε. Όχι, η κόκκινη γραμμή είναι το κατακεφαλή ΑΕΠ, έτσι, το πραγματικό κατακεφαλή ΑΕΠ στις χώρες Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανία δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, G7 και ΟΟΣΑ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν οι χώρες. Οι προσεγγίσεις είναι οι εξής. Ορισμένες χώρες, προκειμένου να αντιστρατευτούν αυτή την πτώση του κατακεφαλή πραγματικού ΑΕΠ, έδωσαν εισόδημα στον κόσμο. Προσπάθησαν να δώσουν εισόδημα στον κόσμο. Το βλέπουμε στην περίπτωση του Καναδά. Κοιτάξτε πώς η γαλάζια γραμμή, η μπλε γραμμή, που είναι το κατακεφαλή εισόδημα των νοικοκυριών, δόθηκε, αυξήθηκε και δόθηκε αύξηση. Γιατί? Προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία ή να σταματήσει η πτώση. Μάλιστα. Της οικονομίας. Αυτό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την περίφημη πολιτική που εφάρμοσε η διοίκηση Τραμπ. Μας την είπε προηγουμένως ο κύριος Χαριτόπουλος. Ο κύριος Χαριτόπουλος. Λοιπόν, η G7 κατά κανόνα και ο ΟΣΑ γιατί πάρα πολλές χώρες. Ποιες χώρες δεν την εφαρμόζουν? Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπετε πώς παρακολουθεί την πτώση του. Το εισόδημα παρακολουθεί την πτώση του ΑΕΠ μαζί με τη Βρετανία που βέβαια εκεί παίζει ένα πολύ χοντρό παιχνίδι, άσχημο παιχνίδι ο Τζόνσον γιατί προσπαθεί να επαναφέρει τη λογική της προσάρτησης ή της ένταξης της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή αγορά μετά τον Brexit. Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Ναι, ναι, αλλά μισό λεπτό. Αλλά όχι με τους όρους των Ευρωπαίων. Όχι. Όχι, προσπαθεί να κερδίσει με τη μορφή με υπέρ του City για να αυτή που. Αλλά ποιο το πληρώνει, ο Κοσμάκης. Δηλαδή στην ουσία αυτά λέτε. Αυτά τα στοιχεία. Επειδή είναι ενδιαφέρον αυτό, με συγχωρείτε που σας καθυστερώ, αλλά θεωρείτε ότι ο Τζόνσον δηλαδή θέλει να εντάξει εκ νέου τη Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, με τους όρους του City. Όχι να την εντάξει. Προσπαθεί να εντάξει. Είναι μια συμφωνία που έχει να κάνει με ελεύθερο εμπόριο. Ελεύθερο εμπόριο σημαίνει καταστροφή. Για εργατικά κοινωνικά δικαιώματα, για την κοινωνική οικονομία και τα εργαζόμενα του εργαζόμενου στην Βρετανία. Καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι κάνει τώρα, προκειμένου να το πετύχει αυτό το πράγμα, δημιουργεί συνθήκες απελπισίας στην κοινωνία, κυρίως στα εργαζόμενα στρώματα της Βρετανικής κοινωνίας, με το να ρίχνει το εισόδημά τους. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να ακολουθήσει την πολιτική του Καναδά ή την πολιτική, ας πούμε, των ΗΠΑ. Βέβαια. Αυτό τι δείχνει, τι δείχνουν οι πίνακες, ότι υπάρχουν δύο οι τρόποι να αντιμετωπίσεις την επιδείνωση οικονομικής κρίσης. Ο ένας είναι να αφήσει να κατρακυλήσει το εισόδημα. Αυτό που κάνει ο Τζόνσον, ας πούμε. Αυτό που κάνουμε και εσύ εμείς. Αυτό εμείς. Που κάνει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λιτότητα. Έτσι. Λοιπόν, και ή να το αναχαιτήσεις ώστε να μην έχει αντίστοιχη πτώση. Έχει τη λογική του αυτό το πράγμα και θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το κάνουν. Λοιπόν, ή να δώσεις εισόδημα για να αναχαιτήσεις την πτώση. Ακριβώς. Αυτό που κάνει ο Καναδάς, αυτό που κάνουν οι μεγάλες χώρες. Και αυτό που προτείνετε εσείς εδώ και χρόνια. Και που τώρα, κάνουν έτσι, και η Ιαπωνία, γι' αυτό είναι η G7 κτλ. Γι' αυτό έχουμε αυτό το φαινόμενο. Πάμε τώρα στην κατάσταση των οικογενειών στην Ελλάδα, για να δείτε τι σημαίνει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στον πίνακα λοιπόν που λέγεται κατάσταση των οικογενειών στην Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι ότι θα αναρωτιέται κανείς τι γίνεται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ορίστε η Ελλάδα. Η κατάσταση των οικογενειών. Το μπλε είναι
η ποσοστία μεταβολή κατά κεφαλή του ΑΕΠ. Μάλιστα. Κοιτάξτε τι γίνεται στο πρώτο δεύτερο τρίμηνο. Το πορτοκαλί τι είναι, είπαμε. Το πορτοκαλί είναι η κατανάλωση των οικοκυριών. Πάει μαζί στην ουσία, δεν είναι. Είναι συντριβή. Συντριβή. Ενώ αντίθετα, τι θα πρέπει να κάνει, να στηρίξει την κατανάλωση. Η κατανάλωση να έχει αντίστροφη πορεία. Για να μπορέσει να υπάρχει ανάκαμψη στην Ελλάδα. Αφού έχει μνημόνια, πώς θα το κάνει, κύριε. Αυτό λέω. Ότι εδώ πέρα πλέον μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε σε δεύτερο lockdown, σε μια κατάσταση όπου δεν έχει πλέον ανακάμψει η οικονομία. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν. Βεβαίως. Ο δεύτερος πίνακας, βέβαια, που είναι πολύ πιο αποκαλυπτικός, είναι το ποσοστό υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό υποαπασχόλησης είναι αυτό το πράγμα. Υποαπασχόληση έχει γίνει κάποιο λάθος στον τίτλο, αλλά να το δούμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τον πίνακα αυτό. Ο πίνακας αυτός είναι ως προς την πορτοκαλί γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, είναι του ΟΣΑ, είναι ο μέσος σταθμικός το ποσοστό υποαπασχόλησης εργατικού δυναμικού στο ΟΣΑ, η μπλε γραμμή είναι η ελληνική. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, τι εννοούμε ποσοστό υποαπασχόλησης. Ναι, πώς προσδιορίζεται. Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, κατατάσσοντας μέσα στην ανεργία, προσθέτοντας την ανεργία και τους υποαπασχολούμενους εργαζόμενους, εκείνους δηλαδή που δουλεύουν ένα ή δύο μεροκάματα τη βδομάδα, ενώ θα μπορούσαν ή διεκδικούν ή προσπαθούν να πάρουν πλήρη απασχόληση. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και αυτό έχει νόημα, γιατί πραγματικά αυτό το κομμάτι της εργασίας δεν έχει, είναι ανάλογο με το να μιλάς για την ενέργεια. Ακριβώς. Είναι, ακριβώς, όπως λέμε, βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού, είναι ο βαθμός αξιοποίησης της συνολικής εργασίας. Αυτό είναι. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Πέρα από την κατάντια, κοιτάξτε τα ποσοστά, χτυπάμε κοντά στα 40%. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο τρίμηνο. Ναι. Το 40% είναι ανενεργό ουσιαστικά του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Έχουμε αντίστοιχη εκτείναξη και στον ΟΣΑ. Για ποιους μήνες λέμε, κύριε Βασάκη? Μιλάμε μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 20. Το 20. Μέχρι το δεύτερο Ιούνιο τρίμηνο, μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο και τον Ιούνιο του 20. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Θα σας πει, βέβαια, είτε το lockdown. Ναι, βεβαίως, αλλά γιατί γίνεται το lockdown, αυτό λέω. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς, το πράγμα. Και εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Μπορεί να πει ο οποιοδήποτε θέλει ότι έχουμε ανάγκη να πάρουμε έκτατα μέτρα και αυστηρά για τον κορονοϊό κτλ. Αν και είχα φέρει μια σειρά πίνακες για να δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αν το κάνει σε άλλη εποχή. Το θεωρεί έγκλημα το lockdown. Έτσι, εντάξει. Σωστό είναι. Σωστό. Από εκεί πέρα, μπορεί να μου δείξει κάποιο μια μελέτη από όλου αυτού του. Ειδικούς φερόμενους ως ειδικούς, να μου λένε ποια είναι το κόστος του lockdown, έτσι. Κοινωνικό, έτσι, οικονομικό κτλ. Και ποιο είναι το όφελος του. Να πάρω ένα cost benefit analysis, το λέμε. Δεν οφείλει η κυβέρνηση. Για να μπορεί να το κάνει. Για να μπορεί να μου πει ότι ρε φίλε, ναι, θα έχουμε ένα κόστος, αλλά το όφελος είναι πολύ πιο σημαντικό. Ακριβώς. Λέω, σίγουρα έχω κόστος στις επιλογές. Αλλά το κόστος με το όφελος υπερβαίνει. Σωστό. Αυτό μπορεί να μου το πει αυτό το πράγμα κανείς. Αυτή τη στιγμή, με βάση την πτώση του εισοδήματος που έχει η Ελλάδα, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, ναι, και την εκτείναξη ανεργίας 40%. Έτσι. Μιλάμε για ασύλληπτα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα καταστραφεί. Γιατί το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού το μεγάλο ερώτημα, αυτό να μας απαντήσει. Δεν δίνει χρήμα όπως έδωσε ο Τραμπ, παράδειγμα, ή όπως δίνει η Ιαπωνία, ή όπως δίνει ο Καναδάς. Δείτε πώς εκτινάχτηκε το εισόδημα στον Καναδά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που δείξαμε στο προηγούμενο. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν το δίνει αυτό το χρήμα? Γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη μεταβολή στην κοινωνική και οικονομική διάδοση των οικονομιών. Γίνεται μια απίστευτη μεταφορά οικονομικής δύναμης. Καταστρέφεται πλέον όλη η βασική δομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα. Ο ελευθεροπαγγελματίας και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα πάψει να υπάρχει. Δηλαδή οι παραδοσιακές δομές της ιδιωτικής οικονομίας πάβουν να υπάρχουν. Και όλα αυτά θα μετεξελιχθούν σε εξαρτήματα των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων οικονομικής δύναμης. Πολυεθνικές είναι αυτές. Τράπεζες είναι αυτές. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ιδού του σημαίνει υπερεθνική. Γι' αυτό και προτιμούν τον εργαζόμενο από το να του δώσουν εισόδημα, να του δώσουν επίδομα. Να τον μάθουν να ζει με την προσδοκία ή την προσμονή επιδόματος. Αυτή είναι η κοινωνική μηχανική που εφαρμόζουν με τον κορονοϊό.
την απόλυτη καταστροφή της κοινωνίας. Και εδώ μπαίνουμε στο εξής ζήτημα. Είναι αυτό που απασχολούσε τις κορυφές της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Όταν λοιπόν κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και η παγκόσμια οικονομία έγινε όντως παγκόσμια και μπήκαν τα θεμέλια της παγκοσμιοποίησης κτλ. Και πλέον οι μεγάλες εταιρείες που άρχισαν να λειτουργούν είναι κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές που πλέον πήραν το μεγαλύτερο ποσοστό και οι μεγάλες τράπεζες μαζί τους που είχαν το μεγαλύτερο, είχαν το μονοπόλιο της κίνησης κεφαλαίου της κίνησης κεφαλαίου παγκόσμια αλλά και των επενδύσεων κτλ. Παγκόσμια, μπήκε ένα θέμα. Ωραία, πόσους μπορείς να απασχολήσεις εσύ ως πολυεθνική? Mm-hmm. Πόσους? Εκεί λοιπόν έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Σαν Φρανσίσκο το 1995, όπου ήταν όλοι οι μεγαλοσχήμονες. Το οργάνωσε το Ίδρυμα Γκορμπατσόφ και κάποια άλλα ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Σαν Φρανσίσκο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έγιναν συζητήσεις ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πόσους μπορείς να απασχολήσεις. Εσύ σαν Apple, mm-hmm. πόσους μπορείς να απασχολήσεις. Εκεί βγήκαν λοιπόν. Τι επιδίωκαν με αυτό, κύριε Καζάκη? Να απαντήσω στο ερώτημα. Αν μπορεί οι πολυεθνικές. Το σύνολο των πολυεθνικών να καλύψουν το εργατικό δυναμικό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουν μια κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει το ΑΕΠ του πλανήτη και μια διαχείριση κεφαλαίων. Οι 30 μεγάλες τράπεζες διαχειρίζονται κεφάλαια που ξεπερνάνε 20 φορές τον πλανήτη. Ναι. Το προϊόν που παράγει ο πλανήτης. Αν αυτές οι συγκεντρώσεις. Όχι παράγωγα μόνο. Το σύνολο. Τα ομόλογα, τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, αν αυτές οι συγκεντρώσεις οικονομικής δύναμης έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν το σύνολο του εργατικού δυναμικού του πλανήτη, όλη την απασχόληση δηλαδή. Μάλιστα. Εκεί συνεπέραναν ότι δεν μπορώ να απασχολήσω παραπάνω από το 20-25% της παγκόσμιας απασχόλησης. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να απομείνει ως εργαζόμενοι. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Οι υπόλοιποι αναγκαστικά και βέβαια με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν λοιπόν. Το κύκλωμα των λεγόμενων value chains, δηλαδή των αλυσίδων αξίας, δηλαδή η αλυσίδα αξίας τι είναι? Το γεγονός ότι παράγεις ένα προϊόν και το φτιάχνεις σε διαφορετικές μερικές στο πλανήτη. Αυτό που κάνουν τώρα. Έτσι, αυτές είναι οι value chains. Η παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, αυτού του είδους το εμπόριο και η τοποθέτηση κεφαλαίων, μπορεί η τοποθέτηση κεφαλαίων να είναι τεράστια και να είναι πραγματικά να ξεπερνάνε το εισόδημα που παράγει ο πλανήτης. Το είπατε. Έτσι, αλλά το εμπόριο, το προϊόν που διακινούν δεν υπερβαίνει το 25-26% βία 30 σε ορισμένα έτη του παγκόσμιου εμπορίου. Παραγόμενου πλούτου, έτσι. Όχι, του παγκόσμιου εμπορίου. Παγκόσμιου εμπορίου. Το παγκόσμιο εμπορίου. Το υπόλοιπο το παράγουν οι οικονομικοί παράγοντες, οι συντελεστές δηλαδή της οικονομίας, που έχουν περισσότερο προσανατολισμένη στην τοπική οικονομία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει. Για να μεγαλώσουν τη δική τους κερδοφορία. Ναι, δεν είναι αυτό, ναι, η ιστορία. Αυτό. Πρέπει να σκοτώσουν τα απομεινάρια των εθνικών οικονομιών. Και να εξαρτήσουν τα πάντα από αυτούς. Ποια είναι τα απομεινάρια των εθνικών οικονομιών? Η δυνατότητα να αναπτύξεις και να παράγεις σαν εθνική οικονομία χωρίς να έχεις ανάγκη τις value chains, δηλαδή τις αξιακές αλυσίδες και τις πολυεθνικές. Άρα και τις μεγάλες τράπεζες που τροφοδοτούν τις πολυεθνικές. Μάλιστα. Και που πολλές φορές ταυτίζονται κιόλας. Έτσι. Πρέπει να καταστραφούν αυτοί. Τώρα, πώς θα επιβιώσει αυτός ο κόσμος? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και εδώ, μάλλον, θα το λύσει το ζήτημα του εμβολίου που ετοιμάζουν και μας λένε. Δηλαδή, θα σκοτώσουν τόσο πολύ. Τι απάντησε σε αυτό το συνέδριο, σε αυτό το ερώτημα που θέτεται? Τότε λέγανε ότι πρέπει, χωρίς να δοθεί τελειωτική απάντηση, επινοήσανε οι Αμερικανοί, είναι φοβεροί επινοητές στα αγγλικά, τον όρο T-Tainment. Δηλαδή, να δημιουργήσουν μια κατάσταση εξάρτησης του πληθυσμού αυτού, που όπως η εξάρτηση του μωρού από το βυζί της μάνας. Μητέρας, μάλιστα. Γι' αυτό και προέρχεται από το entertainment, το δεύτερο μισό, και το άλλο μισό που λέει teach it it, που είναι το στήθος. Το στήθος. Λοιπόν, μάλιστα. Teach it it, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό πώς μπορεί να το γίνει? Με πολιτική επιδομάτων, με τις πολιτική του φιλάνθρωπη capitalism. Η πληβή στη Ρώμη δηλαδή, έτσι. Έτσι. Ίδια ιστορία. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι συγκεντρώσεις πλούτου είναι τέτοιες και οι αναπαραγωγές τους που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μεγάλες μάζες στον επιβιώσουν. Και μια ερώτηση. Γι' αυτό και γίνονται οι μετατοπίσεις πληθυσμών, έτσι. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε αυτό το πράγμα. Πώς να τους κρατήσουμε εξαρτημένους από εμάς, ενώ δεν έχουν καμία προοπτική σε αυτό το σύστημα που δημιουργούμε εμείς. Έχω μια απορία.
από την πλευρά των δυνατών τώρα, των ισχυρών. Αυτοί πώς αναπαράγουν το κεφαλαίο τους, πώς αναπαράγουν την ύπαρξή τους και πώς αναπαράγουν και το κεφαλαίο τους να αποδίδει και τις προσδοκόμενες υπεραξίες. Η δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται το κεφάλαιο καθώς τοποθετείται σε διαφορετικές μορφές επένδυσης. Κάθε επένδυση που γίνεται απεικονίζεται στην κεφαλαγορά με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, ας πούμε, φτιάχνω ένα εργοστάσιο. Αυτό είναι μια μορφή επένδυσης. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα λεφτά που τα χρησιμοποιώ τα παίρνω από κάποιους άλλους. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τα δανείζονται τρεις φορές. Ναι. Αυτοί που τα δανείζουν τα παίρνουν και τα κάνουν CDS. Ναι. Όλος αυτός είναι ένας πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε. Ωραία, αλλά πώς θα αναπαράγουν τον εαυτό τους. Πού θα πάρουν. Όσο μεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει μέσα από την καταστροφή. Δηλαδή, αν καταστρέψω μια χώρα ολόκληρη, κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει κλιματική αλλαγή? Σημαίνει ότι αναδιοργανώνουν τις υποδομές του πλανήτη. Σωστό, από τους δρόμους και τα ηλεκτρικά πάντα, εργοστάσια και τα λοιπά. Εντάξει, μέχρι την ανανεώσιμες πηγές και όλα αυτά, ή αυτά που θέλουν αυτοί, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά απαιτούν κεφάλαια. Δηλαδή, κεφάλαια τα οποία θα επανατοποθετηθούν μέσα από τις προσδοκίες και τις προσδοκίες και εδώ που θα γεννήσουν. Κύριε Καζάκη, έκανα μια κουβέντα με κάποιο φίλο μου τις προάλλες με βάση συγκεκριμένα τον εκδότη του βιβλίου του Χαράρε, είναι ένας Ισραηλινός καθηγητής, ο οποίος λέει στην ουσία η κοινωνία κατευθύνεται σε μια μικρή ολιγαρχία παγκοσμίως, η οποία θα πετάξει στο περιθώριο όλους τους άλλους. Και αυτοί θα είναι, θα έχουν τα νοσοκομεία τους, θα έχουν τα βιονικά τους μέλη, θα έχουν την αιώνια. Εμένα μου φαίνεται πολύ παράλογο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπαραχθεί μια αυτή η κοινωνία. Έτσι. Περιγράφηκε από τον Ζακ Αταλή το 1991 στο βιβλίο του «Η χιλιετία», «Millennium». Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει εκδοθεί και στα ελληνικά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έχει εκδοθεί. Λοιπόν, αυτό περιγράφει. Οι πλούσιοι νομάδες και οι φτωχοί νομάδες. Okay. Οι φτωχοί νομάδες κυκλοφορούν ανά την Ιφίλιο σε αναζήτηση βιοπορισμού και οι πλούσιοι νομάδες, οι οποίοι κυκλοφορούν ανά την Ιφίλιο για την τοποθέτηση κεφαλαίων. Όσο περισσότερο προχωράει αυτή η ιστορία, τόσο περισσότερο πολλώνεται. Τόσο λιγότεροι γίνονται ακριβώς οι πλούσιοι νομάδες και τόσο περισσότεροι γίνονται νομάδες. Οι φτωχοί νομάδες. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες ποια είναι η απάντηση? Εθνικές οικονομίες. Μόνο που αυτές οι εθνικές οικονομίες δεν μπορεί πλέον να τις οικοδομήσουν οι αστικές τάξεις. Πρέπει να τις οικοδομήσουν από τα κάτω οι λαοί. Θα λέει κανείς ότι έχει τελειώσει ο ιστορικός του ρόλος, ας πούμε. Οριστικά. Οριστικά. Ακόμη και εκείνα τα στρώματα τα οποία έχουν λόγο και τους συμφέρει να σταθεί η οικονομία. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, πάρα πολλούς επαγγελματίες. Συζητάω αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ κόσμο. Είναι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, είναι επαγγελματίες που βγάζανε τα προστοζήν. Ήταν, πώς να το πούμε, ή μαγαζάτρες κτλ. Αυτοί έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Μια τέτοια βίαιη επέμβαση στον κοινωνικό ιστό μιας οικονομίας γίνεται μόνο με όρους πολέμου. Είναι μοντέλο η Ελλάδα, δηλαδή. Μοντέλο για την Ευρώπη. Και έτσι, αυτό γίνεται για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέω. Είναι μοντέλο για την Ευρώπη ολόκληρη. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κανόνα, τα μισθωτά στρώματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, στις μεγάλες χώρες, μιλάμε για το 80% της απασχόλησης. Στην Ελλάδα είναι 60-63% τυπικά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι πάνω. Αυτό απασχολούμε. Αυτό απασχολούμε και μικροί επιχειρηματίες. Λοιπόν, αυτούς τους εξοντώνει τώρα. Και όλη η φιλοσοφία τους είναι, εντάξει, θα κλείσει η επιχείρησή σου, δεν θα μπορείς να δουλεύεις επαγγελματίας, τουλάχιστον θα μπορείς να πηγαίνεις μισθωτός στα δικηγορικά γραφεία των εταιριών που θα ανοίξουν. Σωστό. Ή οτιδήποτε. Σωστό. Μόνο που ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξουν αυτά. Με αυτό σας ρωτώ κι εγώ. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή, όλη αυτή η συγκέντρωση του πλούτου, κάποια στιγμή θα φρενάρει την ίδια την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό υπάρχουν οι πόλεμοι, γι' αυτό υπάρχουν οι πανδημίες, γι' αυτό υπάρχει η λογική της λεγόμενης απειλής της παγκόσμιας ασφάλειας. Δεν υπάρχει όριο. Όχι. Δεν υπάρχει όριο. Όχι. Μπορεί να συνεχίσει, δεν πάπειρουν αυτή η ιστορία, αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίου. Ναι. Μάλιστα. Φυσικά. Σαφέστατα. Με ό,τι βαρβαρότητα και το ότι υπάρχει, μέχρι ότου οι λαοί να αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Με άλλα λόγια, λέτε ότι εσωτερική, γιατί ο Μάρξ λέει κάτι άλλο, οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού οδηγούν στην πτώση του. Δεν πάει σε πτώση, αυτό λέω. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Λέτε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό λέτε. Θα διαιωνίζεται αυτή η ιστορία. Θα διαιωνίζεται εις βάρος όλο και περισσότερων πληθυσμιακών ομάδων. Υπάρχει στο κοινωνικό υποκείμενο εκείνο το οποίο αντιδρά σε αυτήν την ιστορία. Και όχι με όρους σοσιαλιστικών οραμάτων και μπούρδες και κουραφέξαλα, αλλά με βάση υπαρκτών άμεσων ετοιμάτων που θα τεθούν προκειμένου να του βελτιώσουν τη ζωή άμεσα.
Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα. Προσφέρεται αυτή η εποχή, γιατί καταλαβαίνει ακόμη και ο πιο αφελής ζητήματα τα οποία χρειάστηκαν να συζητηθούν από τους φιλόσοφους και τους οικονομολόγους, επιστήμονες κτλ. Δύο αιώνες. Και πάλι δεν κατακτήθηκαν. Σήμερα μπορεί να το κατακτήσει το ρόλο του χρήματος και όλα τα ζητήματα. Μπορεί να τα κατακτήσει εύκολα και ο πιο αδαής. Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά στην εποχή μας, της εποχής μας. Αυτό που δεν προσφέρεται είναι το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει τη συγκρότηση και τη συνοχή εκείνη, ακόμη τουλάχιστον. Πρέπει να βρει το δικό του βηματισμό, αν θέλει. Το δικό του τρόπο οργάνωση, το δικό του τρόπο αντίδραση αυτήν την ιστορία. Και αυτό είναι επίπονος, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ κακοτράχαλο μονοπάτι και πολύ δεδαλώδες, χωρίς να είναι σίγουροι για κατάληξη. Όταν λέγατε εδώ και, συγγνώμη τώρα έτσι, αλλά εδώ και 10 χρόνια ότι όσο πάνε τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα και χειρότερα και χειρότερα και πιο δύσκολα να αναστραφούν, είχατε απόλυτο δίκιο.